Αυτή η φωτογραφία ντοκουμέντο που έχει κάνει το γύρο του κόσμου τραβήχθηκε στις 14 Αυγούστου του 1974 και βρέθηκε στα χέρια του Τούρκου φωτογράφου Ερκίν Κονουσκεβέρ όταν το συνέλαβε η Εθνική Φρουρά της Κύπρου 2 ημέρες αργότερα. Οι 5 Ελληνοκύπριοι εθνοφρουροί θεωρήθηκαν αγνοούμενοι, ενώ οι Τούρκοι δεν έδωσαν ποτέ στοιχεία για αυτούς. Όμως, 35 χρόνια μετά, τα λείψανα των 5 στρατιωτών βρέθηκαν μέσα σε ένα πηγάδι με νερό στο χωριό Τζιάο στα Κατεχόμενα. Η ταυτοποίηση με τη μέθοδο του DNA έγινε ήδη για έναν από αυτούς, τον Ιωάννη Παπαγιάννη, και αποτελεί πιστήριο του πλέον αποτρόπαιου εγκλήματος πολέμου. Ότι δηλαδή οι εισβολείς εκτέλεσαν εν ψυχρό εχμαλό τους και προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη σε ομαδικούς τάφους. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το τουρκικό κράτος δεν θέλησε να δώσει στοιχεία, αν και η φωτογραφία των 5 δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο εκτενούς δημοσιογραφικής έρευνας του γνωστού δημοσιογράφου Μεχμέτα Λίμπιραντ στην εφημερίδα Μιλιέτ στις 23 Ιουνίου του 1976. Σχεδόν ταυτόχρονα ήρθε η αποκάλυψη της θηριωδίας των Τούρκων εισβολέων στη Λάπιθο, αφού ταυτοποιήθηκαν πριν από λίγες ημέρες και πάλι με τη μέθοδο του DNA τα λείψανα μιας οικογένειας Ελληνοκυπρίων. Οι δύο γονείς και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που ήταν κλινήρι καθώς αντιμετώπιζαν προβλήματα γενετής και δεν μπορούσαν να περπατήσουν, είχαν εκτελεστεί εν ψυχρό μέσα στο σπίτι τους. Όταν είχαμε πάει εμείς και κοιτάζαμε για να βρούμε τον τόπο που μας είχαν πει ότι ήταν θαμμένοι, βγήκε το διέπικος, απλώς έδειξε μας, κατάλαβε φαίνεται τι θέλαμε να δούμε, μας έδειξε τον τόπο με νοήματα βασικά γιατί δεν μιλούσε ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά. Καταλάβαμε ότι κάτω από τη λεμονιά, ναι. Τα οστά των 4 μελών αυτής της οικογένειας βρέθηκαν όταν Τούρκοι έπικοι θέλησαν να επεκτείνουν την κατοικία τους και προχώρησαν σε εξκαφή στον κήπο. Οι άμαχοι, θύματα εν ψυχρό εκτέλεσης, ήταν θαμμένοι όλοι μαζί, ενώ τα ονόματά τους δεν υπήρχαν στον κατάλογο των αγνοωμένων, επειδή υπήρχαν από παλαιότερα πληροφορίες ότι δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους στη Λάπιθο. Πρόκειται για μια ανατριχιαστική επιβεβαίωση της όψης του Τούρκου εισβολίας στην Κύπρο το 1974. Μια όψη στην οποία η Τουρκία όχι μόνο την αφήνει πίσω στο παρελθόν να ξεχαστεί, αλλά πάνω στην οποία θεμελιώνει και το μέλλον της. Το μείζον αυτό ανθρώπινο, ηθικό και πολιτικό θέμα υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την ειρήνη στην Κύπρο, την εφαρμογή της διεθνούς νομιμότητας στο Κυπριακό και τη δίκαιη λύση του προβλήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Οι τουρκολάγνοι του πολιτικού συστήματος πήραν την απάντηση της πραγματικότητας με τα τραγικά ευρήματα στην πολύπαθη Κύπρο. Κατά τα άλλα, επιβάλλεται να τους βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επιθυμεί η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Καραμανλής.